Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9:15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Κοτοπαγιές, σε αντίπαλο τον Στυλιανού. Κατάφερε το να πέφυγε, έκανε την σέντρα. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα θα περάσει έξω από τον Πάουμαν. Δύο παίχτες της ΑΕΣ έχουν μείνει μπροστά και αναγκάστηκαν να μείνουν άλλοι τρεις του Ερμή για να τους φυλάνε. Τελέστηκε το κόρνερ. Η κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Όχι, είναι έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Ήταν εντελώς μόνος ο παίχτης του Ερμή. Στο 5ο λεπτό ο Χριστόφινε. Και έστειλε σε πλάγιον out. Αρτάμπε επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα περνά έξω. Τρίτη τελική προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. Στο Γιάννοφ ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Εκτέλεσε το φάουλ. Κεφαλιά από τον Πίνα. Έσκασε η μπάλα στην περιοχή και έγινε το σουτ, αλλά έχει σφυρίξει πριν. Έχει σφυρίξει ο Αβραμτσούκας. Έχει δώσει φάουλ. Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε το σφύριγμα πριν γίνει η προσπάθεια. Είναι η φάση νωρίτερα. Έχει δώσει φάουλ στον Μασίνουα, αν έχω αντιληφθεί σωστά. Περιμένει ο Παγιές, θα παίξει κάθετα με τον Μπάουμαν. Ποιος έκανε πολύ ωραία κίνηση και βρέθηκε στην περιοχή. Τελείωσε ο ίδιος την φάση, απέκρουσε ο Σοφρονίου. Έγινε ακόμα 2-3 σουτ και εκεί όταν ο Μπάουμαν... Να δούμε αυτή την φάση, με τον Ντεμέλο να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα έξω. Αυτή ήταν καλή στιγμή για τον Ερμή. Τη στιγμή ωστόσο που δεν σκοράρεις, δεν μπορείς να κερδίσεις. Ντεμέλο στον Μασίνουα. Γύρισε την σέντρα, η κεφαλιά από κοντά, η μπάλα κατέληξε έξω. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, η πιο ξεκάθαρη που έχει δημιουργήσει με τον Μαρτίνιουκ εδώ ο Ερμής στον αγώνα. Για να δούμε εδώ τον Μασίνουα, ο οποίος φεύγει από κανονική θέση, καλύπτεται από τον δεξιό πιστοφύλακα. Κάνει την σέντρα, κοιτάξτε τον Μαρτίνιουκ. Και εδώ πάλι βγαίνει με προϋποθέσεις, με τον Χριστόφνα στέλνει για τον Μασίνουα. Η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι, από κοντά ο Μασίνουα σκοράρει. 1-0 ο Ερμής. Με τον πρώτο του σκόρερ, τον Μασίνουα, στο 40 λεπτό να σημειώνει τον γκολ. Εδώ ο Μασίνουα θα πρέπει να το σταματήσουμε για να είμαστε βέβαιοι. Από κοντά, από το σουτ που γίνεται. Εμείς ξαναβλέπουμε ότι την ώρα που γίνεται η προσπάθεια από τον συμπαίκτη του, ο Μασίνουα είναι λίγο πιο μπροστά. Είναι μέλη του σώματος του που μπορούν να σκοράρουν. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Στυλιανού. Ο Ανδρέου σταμάτησε πάρα πολύ ωραία, έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Στυλιανού. Νέο σούτ από τον Ανδρέου, ήταν η καλύτερη στιγμή, το πρώτο σούτ ασφαλώς για την ΑΕΣ στον αγώνα με τον Κρίστη Ανδρέου στο 44 λεπτό. Ο ίδιος το εκτέλεσε. Μασίνουα προσπάθησε να κατεβάσει. Έγινε το σούτο. Μασίνουα κέρδισε εκ νέου και έχει ευκαιρία. Απέκρουσε ο Σοφρονίου. Πολύ καλή φάση αυτή για τον Ερμή. Σεμέδο. Πάσα πέρασε για τον Ανδρέου. Θα κάνει το σούτο Στυλιανού με δεύτερη προσπάθεια. Αρτάμπε. Ντεβρίσε. Την στήριγμα στον Βέλγο Κοτοπάγιες. Μπάλα πήγε στον Μπάουμαν. Θα κάνει το σουτ και θα την στείλει λίγο έξω. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ολλανδό. Δείτε την πορεία που πήρε η μπάλα. Ενώ έγινε λάθος και ο Μασίνου έχει μεγάλη ευκαιρία και σημειώνει το 2-0. Τα πράγματα απλοποιούνται για τον Ερμή. Στο 67ο λεπτό, αξιοποιώντας το λάθος που έγινε. Εδώ ξανά δείτε το λάθος που γίνεται. Από τον Μαμίδη έγινε το λάθος, τον γκολ από τον Μασίνουα που δεν συγχώρεσε εκεί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά απόψε. Εύκολη υπόθεση για τον κεντρικό επιθετικό του Ερμή, το τελείωμα της φάσης. Μας προδιαθέτει στην πρόβλεψη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν τα δεδομένα. Η Παλιά τώρα πάει για το 3-0 και γίνεται ο Μασίνουα. Κάνει πάρτι εδώ. Τελειώνει το παιχνίδι σημειώνοντας το τρίτο του γκολ. Εδώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια με την σέντρα και την δυνατή κεφαλιά από τον Μασίνουα. Ο Μπάουμαν σημάδεψε σωστά και ο Μασίνουα δεν έχασε την ευκαιρία. Πάνω που λέγαμε ότι είναι μία αναστρέψιμη η κατάσταση, ήρθε και το τρίτο γκολ. Γκραντίν κέρδισε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτο Μασίνουα. Την κεφαλιά η μπάλα πέρασε μόλις έξω, παρολίγο να πετύχει το τέταρτο του γκολ. Δεν θα τα καταφέρει, του δόθηκε πάντως η ευκαιρία. Μαρτίνιουκ στο 90 λεπτό, ο Ουκρανός. Σε ακούμε, Ανδρέα. Ακόμη 3 λεπτά. Έγινε το σούτ από τον Γκραντίν και η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Να λοιπόν το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ερμή στο 90 λεπτό. Με ευρία νίκη θα φύγει εδώ από το Παφιακό η ομάδα του Ερμή.